Βασίλη Αμπράκο μαζί μα, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, παιδιά, πώ είστε, καλή εβδομάδα. Καλά, καλή εβδομάδα. Τι να πρωτοπούμε, Βασίλη? Τι να πρωτοπούμε, νομίζω με τον ΠΑΟΚ να ξεκινήσουμε. Να πω ναι. Προηγουμένως ότι η συνομιλία μας είναι μια χορηγία του Ευλογημένο, που είναι ένα plant-based, φυτικής βάσης δηλαδή προϊόν, χωρίς λακτόζη, γλουτένη και συντηρητικά. Παρασκευάζεται από εξαιρετικής ποιότητας φυτικές πρώτες ύλες και είναι εμπλουτισμένο με την πολύτιμη βιταμίνη Β12. Είναι ένα προϊόν που κανείς το χρησιμοποιεί αντί για τυρί και δεν βγαίνει ζημιωμένος, γιατί και σε γεύση μια χαρά κερδίζει, ναι, ναι, και σε σχέση με την υγεία είναι παραπάνω από ωφέλιμο. Σωστά. Λέω να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Πώς να το πω, τώρα που αρχίζουν οι κουβέντες μας και έχουν και λίγο τη μορφή της ανακεφαλαίωσης, προηγουμένως κοιτούσα στη συνέχεια των πολλών συζητήσεων που έχουμε κάνει μαζί στο προηγούμενο διάστημα για μια ομάδα η οποία συνήθως έβαζε λιγότερα γκολ από αυτά που τις αναλογούσαν, με βάση την ποιότητα των ευκαιριών που δημιουργούσε. Δηλαδή, αν οι εκτελέσεις ήταν κλινικές, βγαλμένες από υπολογιστή, τότε ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι θα είχε πετύχει μέχρι εδώ, μέχρι και τον αγώνα με την ΑΕΚ. Δηλαδή, θα αφαιρέσω τα τρία τελευταία παιχνίδια, θα είχε πετύχει περισσότερα γκολ. Και όλο αυτό τον καιρό ζούσε με αυτόν τον καημό ο Ρασβάν Λουτσέσκου και πολύ τον αμφισβητούσαμε σχετικά με αυτό. Και τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει μια τριάδα αγώνων στα οποία βρίσκει ή τα γκολ που αναλογούν στις ευκαιρίες του ή και λίγο παραπάνω, γιατί το λέω αυτό, γιατί στο μάτς με τον Πας Γιάννηνα του αναλογούσαν 2 και κάτι γκολ με βάση την αξία των ευκαιριών, τα 6 γκολ του δηλαδή, και εκείνος πέτυχε 2. Στη νίκη απέναντι στον Ιωνικό του αναλογούσαν 2 γκολ, πέτυχε 3. Στο μάτς με τον Βόλο χθες του αναλογούσαν 3,5 γκολ, πέτυχε 3. Άρα, τώρα που είδαμε την ομάδα να έχει την λογική, την φυσιολογική, την αναμενόμενη, να το χαρακτηρίσω έτσι, αποτελεσματικότητα, είδαμε 3 νίκες και είδαμε και 3 άνετες τελικά νίκες, ναι, σωστά, για τον ΠΑΟΚ. Και εδώ τώρα μπορούμε να συζητήσουμε πολύ σε σχέση με το πώς συνέβη αυτό, που θα φανεί και λίγο παράδοξο για κάποιον που δεν τα παρακολούθησε αυτά τα μάτς και γνώριζε, παρακολουθεί από μακριά, είναι, ξέρω εγώ, παίχτης του στοιχήματος στη μακρινή Σκωτία, ας πούμε, και έχει ζουμάρει τον ΠΑΟΚ και τον ακολουθεί και τον στοιχηματίζει. Όταν λοιπόν διάβαζε ότι σε αυτά τα παιχνίδια έλειπαν οι συνήθεις σκόρερ του και βλέπει τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει πιο άνετες νίκες με μεγαλύτερη διαφορά στα τέρματα συγκριτικά με τον αντίπαλό του, προφανώς θα παραξενεύεται. Εγώ λέω ότι ακριβώς αυτό είναι που δείχνει ότι η ομαδική λειτουργία ήταν και πριν καλή, το σχέδιο ήταν καλό και ο τρόπος που έχει εκπαιδευτεί για να αναπτύσσει τις επιθέσεις του ΠΑΟΚ ίδιος ήταν. Και τώρα με διαφορετικά πρόσωπα και εν τη απουσία των συνήθι αυτών που έβαζαν τα γκολ, κυρίως τον Άρε θα πω, ενδεχομένως πρέπει να προσθέσουμε και τον Κούρτιτς γιατί και εκείνου η συνεισφορά είναι σημαντική. Ακριβώς επειδή συνέχισε να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, οι εκτελεστές τούτη τη φορά ήταν πιο αποτελεσματικοί και χωρίς να έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, χωρίς να κάνει δηλαδή πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων ή ευκαιριών, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάνει τόσο άνετες νίκες. Λέω ότι μπορείς να κάνεις δύο αναγνώσεις τώρα εδώ και να πεις μπορεί να μην βολεύει τον ΠΑΟΚ πάνω που έβρισκε το ρυθμό του να διακόπτεται το πρωτάθλημα και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος σε σχέση με την απάντηση. Μόνο ο καιρός θα μας το δείξει. Αυτό μάλλον θα μας δείξει τι θα συμβεί τώρα, γιατί δεν θα μας δείξει ποτέ ο καιρός τι θα συνέβαινε αν συνεχιζόταν το πρωτάθλημα. Λέω όμως ότι για μια ομάδα που είναι στο στάδιο που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ και επειδή ο προπονητής του τις προπονήσεις τις έχει, πώς να το πω σωστά, τις αξιοποιεί πάρα πολύ και ποντάρει σε αυτές και ποντάρει όταν έχει μια ολόκληρη εβδομάδα, έναν κύκλο προπονήσεων εβδομαδιαίο, δηλαδή απείραχτο, χωρίς να αναγκάζεται να μεταβάλει το πρόγραμμα με βάση την φθορά που μπορεί να κουβαλούν οι ποδοσφαιριστές από έναν αγώνα. Λέω ότι είναι πολύ χρήσιμο το διάστημα αυτό για εκείνον, για να βάλει ακόμη περισσότερο στο νόημα τους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιεί, δεδομένου πια ότι από τους περισσότερους έχει και... Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να πει ότι έχει αποκρυσταλλωμένη άποψη, γιατί ακόμη είναι δεδομένο ότι είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές που μεγαλώνουν με όρους αγωνιστικούς. Δηλαδή αν συζητήσουμε για τον Φελίπε Σοάρες ή για τον Κωνσταντέλια, δηλαδή για παιδιά που τώρα τα βλέπουμε παραπάνω,
ή ακόμη και για τον Σάστρε, είναι ποδοσφαιριστές που μπήκαν τελευταία στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και άρα πρέπει και ο Ράφας, ο Άρης ακόμα. Είναι παίκτες που ακόμα δεν έχουμε μια πεντάδα αγώνων. Γιατί λέω μια πεντάδα? Γιατί θεωρητικά η επιστήμη της ανάλυσης απόδοσης λέει ότι για να γνωρίσεις τα στοιχεία ενός ποδοσφαιριστή πρέπει να τον δεις, να τον μελετήσεις το πώς συμπεριφέρεται σε ένα βάθος χρόνου. Ναι. Με 2-3 εντυπώσεις, γιατί δεν τον έχεις δει σε όλες τις καταστάσεις παιχνιδιού όταν έχεις δει μόνο 2-3 παιχνίδια. Άρα λέω ότι όταν περάσουν τις 5 συμμετοχές στο βασικό σχήμα και ειδικά αν αυτές είναι κοντά η μία στην άλλη, τότε είναι που αρχίζουμε και λέμε ότι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές και το ποια είναι η προοπτική τους. Με αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αυτό δεν ισχύει. Τώρα τους είδαμε σε σερή παιχνίδια και νομίζω ότι εδώ που βάζουμε τώρα μια άνω τελεία, αν συζητήσουμε για το αν μπορούν ο Ράφα Σοάρες, ο Φελίπε Σοάρες, ο Σάστρε, δεν το συζητώ για τον Κωνσταντέλια, ναι, να είναι μέλη αυτής της ομάδας που χτίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε ότι αυτό μας δείχνουν. Έτσι. Ότι έχουν αυτή την προοπτική. Mm-hmm. Άρα τώρα που τους έχει δει και ο προπονητής και που και αυτοί έχουν γνωριστεί καλύτερα με την ομάδα τους, έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον, έχουν αρχίσει να το διαχειρίζονται αυτό όλο και ψυχικά και πνευματικά, έχουν αρχίσει να το διαχειρίζονται και σε σχέση με την οτροπία που θέλει ο προπονητής να έχουν στα παιχνίδια. Το διάστημα αυτό που μοιάζει με μίνι προετοιμασία, και καταλαβαίνω ότι κάπως έτσι θα την εκμεταλλευτεί και ο ΠΑΟΚ πηγαίνοντας στην Κύπρο, λέω ότι είναι πολύ χρήσιμο για έναν προπονητή που δουλεύει με τον τρόπο του Λουτσέσκου. Και γιατί λέω δουλεύει με τον τρόπο του Λουτσέσκου? Γιατί ο Λουτσέσκου δεν είναι κάποιος που έχει για τον εαυτό του την ιδέα ότι πρέπει να περιορίζεται ως διευθυντής ποδοσφαίρου στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή στο να κάνει καλές σχέσεις με τους παίκτες του. Είναι της δουλειάς ο Λουτσέσκου, δηλαδή είναι πολύ πρακτικός. Είναι κάποιος, ναι, που μπαίνει μέσα στην προπόνηση και δουλεύει κομμάτια της προπόνησης ο ίδιος. Δεν είναι όλοι οι προπονητές σήμερα. Είναι του γηπέδου, δεν είναι του γραφείου. Ναι. Και γι' αυτό δίνω παραπάνω σημασία στα δικά του λόγια όταν λέει ότι εγώ χρειάζομαι μια προπονητική εβδομάδα που να μην διακόπτεται από παιχνίδια. Τον θυμάμαι πέρσι να κοπανιέται γι' αυτό. Το καιρό που ο ΠΑΟΚ πέρσι τέτοια εποχή που γονάτιζε επειδή είχε τα σερή παιχνίδια και δεν είχε και πολύ μεγάλο ρόστερ ή δεν το είχε ανοίξει ο προπονητής, πάλι είναι μια κουβέντα που δεν κλείνει ποτέ. Λέω ότι επειδή έτσι δουλεύει, γι' αυτό δίνει και τόσο μεγάλη σημασία στο πόσα περιθώρια έχει για να κάνει δουλειά με τους ποδοσφαιριστές του. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη θα είναι και αν θα είναι μεγάλη η ενίσχυση του ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο. Mm-hmm. Καταλαβαίνω πάντως ότι δεν θα φύγει από αυτό το πλάνο που έχει σχεδιαστεί από το περασμένο καλοκαίρι και που βασίζεται στην στρατηγική ότι ο ΠΑΟΚ στο εξής πρέπει να ζει από αυτά που βγάζει. Αν συζητούσαμε στην λογική ότι ο ΠΑΟΚ βγαίνει στην αγορά για να προσθέσει ποδοσφαιριστές που θα τον πείθουν περισσότερο ότι θα συνεχίσει αυτό που κάνει, που έκανε στις τελευταίες αγωνιστικές και θα μεγαλώσει ακόμη παραπάνω την προοπτική να τερματίσει τουλάχιστον δεύτερο στο πρωτάθλημα, άρα αν έψαχνε να προσθέσει εμπειρία, προσωπικότητα, αποδεδειγμένη αξία, όσο μπορούν να στέκουν αυτοί οι όροι όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, λέω ότι φαντάζομαι ότι ο Λουτσέσκου θα ήθελε να έχει ακόμη έναν σεντερφόρ για να νιώθει πιο σίγουρος εκεί και ενδεχομένως να χρειαζόταν ακόμη έναν παίκτη στα άκρα της επίθεσης. Αν μπορώ να μπω στο μυαλό του, ναι, κάτι τέτοιο θα έψαχνα στη θέση του. Εκείνος όμως μπορεί, επειδή έχει επίγνωση, ξέρει και που μπορούν να φτάσουν οι παίκτες που έχει σήμερα και κυρίως ξέρει και τι έρχεται από πίσω, δηλαδή ποιοι είναι οι επόμενοι που σαν τον Κωνσταντέλια θα πάρουν ευκαιρία για να βρεθούν στην πρώτη ομάδα και να παίξουν. Λέω ότι με ξέρεις τη θέση του center for, που καταλάβαμε ότι δεν έχει έναν παίκτη τόσο έτοιμο, τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν είχε έναν παίκτη ο ΠΑΟΚ τόσο έτοιμο στις υποδομές του, ενώ για να τον φέρει και να τον βάλει στα παιχνίδια. Εκεί λοιπόν φαντάζομαι ότι θα ψάξει να βρει έναν παίκτη έτοιμο για να μπει στα παιχνίδια, ακόμη και αν είναι κάτω των 25 ετών, γιατί νομίζω ότι από αυτό ο ΠΑΟΚ δεν θα φύγει, δεν θέλει να φύγει. Δηλαδή θέλει να αγοράζει ποδοσφαιριστές ή να αποκτά ποδοσφαιριστές που έχουν την προοπτική να μεταπολιθούν, που έχουν
την προοπτική να μεγαλώσουν την υπεραξία τους και άρα ο ΠΑΟΚ εκ των υστέρων να βγει ωφελημένος και με όρους οικονομικούς μέσα από αυτή τη συνεργασία. Mm-hmm. Λέω λοιπόν, με ξέρεις τη θέση του ΦΟΡ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ψάχνει τώρα που έχει δει και όσα του έδειξε ο Φέλιπε Σοάρες, και λέω όσα του έδειξε, γιατί θα πει κανείς είναι ένας περσινός παίκτης. Λέω, εγώ θα πω ότι δεν τον έχω δει τόσο που να μπορώ να τον αντιλαμβάνομαι ως περσινό παίκτη. Highlights είχαμε δει στην διάρκεια της περσινής σεζόν από τον Φέλιπε Σοάρες. Highlights βλέπουμε και έχουμε δει και μέχρι εδώ. Καλά, εγώ δεν μπορώ να πω ποια είναι η καλύτερη θέση στην οποία μπορεί να παίζει. Δηλαδή, αν είναι ένα οκτάρι που μπορεί να έχει αρκετή ισορροπία στην απόδοσή του στις δύο φάσεις του παιχνιδιού, να μπορεί δηλαδή να συνεισφέρει και όταν ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη φάση της άμυνας, ή είναι ένα δεκάρι. Δεν ξέρω αν ο Λουτσέσκο έχει αποκρισταλωμένη άποψη γι' αυτό. Δεν ξέρω επίσης πόσο τον πείθει στο κομμάτι της νοοτροπίας ο Φέλιπε Σοάρες ότι θα έχει διάρκεια. Αν όμως, γιατί κάνουμε μια συζήτηση που βασίζεται σε υποθέσεις, αν όμως τον καλύπτει ο Φέλιπε Σοάρες, τότε δεν βλέπω και δεν το καταλαβαίνω και ως πολύ πιθανό να ψάξει επιπλέον παίκτη για αυτές τις θέσεις ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ναι. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα κινηθεί και τι θα του προκύψουν. Και επίσης, ο ΠΑΟΚ έχει έναν τρόπο λίγο λειτουργίας, λίγο περίεργο, που τον ξέρουμε, Βασίλη, ότι μπορεί να πάρει κάποιες αποφάσεις αρχικά και στην πορεία να μην καταφέρει να τις ολοκληρώσει. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Αλλά γενικά υπάρχει κινητικότητα για αυτό το κομμάτι, και μάλιστα αυτές τις μέρες τώρα, έτσι με τη διακοπή, είναι να γίνει και μια κουβέντα, ένα meeting και με τον Ιβάν Σαββίδη, για να τα βάλουν κάτω και να δουν πώς θα κινηθούν. Από αυτή την άποψη είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ που ολοκλήρωσε τα παιχνίδια με νίκες και με καλές εμφανίσεις. Δεν είναι μόνο ότι νίκησε, είναι ότι ήταν και καλή εμφάνισή του, καλή εικόνα του και στα τρία τελευταία παιχνίδια. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί όλο αυτό βοηθάει και ψυχολογικά, και άρα οι συζητήσεις γίνονται με κρύο κεφάλι, ειδικά αν δεν γίνουν την επομένη, ας πούμε, ενός σερήνικων που μπορεί να πηγαίνουμε στην αντίθετη πλευρά, δηλαδή να υπάρχει η υπεραισιοδοξία και η εντύπωση ότι αυτή η ομάδα είναι αρκετή για να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, μόνο ότι ο Λουτσέσκου διαρκώς το λέει, και μάλιστα πρέπει να πω ότι στις τελευταίες του δημόσιες τοποθετήσεις το έλεγα και νομίζω πρωτού αρχίσει αυτό το σερί, είναι πολύ όριμες τοποθετήσεις. Είναι τοποθετήσεις κάποιου που έχει πολύ καθαρό προσανατολισμό σε σχέση με το που στοχεύει να πάει η ομάδα του και που την αντιλαμβάνεται να πορεύεται τούτη τη στιγμή. Λέω λοιπόν, συγγνώμη, αυτός είναι ο σκύλος μου και πρέπει να το άκουγα. Κάποιος τον ανησύχησε. Ναι, κάποιος τον ανησύχησε. Έλεγα λοιπόν ότι με όλο αυτό που ακούμε από τον Ρασβάν Λουτσέσκου μπορούμε εύκολα να πούμε ότι εκείνος ξέρει τι θέλει. Είμαι βέβαιος επίσης ότι δεν είναι κάποιος που εκμεταλλεύεται τα συναισθήματα της στιγμής, δηλαδή ότι θα πάει σήμερα, μετά από αυτό το σερί που έχει κάνει και τις εντυπώσεις που έχει δημιουργήσει, να πείσει ότι τώρα πρέπει να αποκτηθούν δύο παίκτες του εκατομμυρίου για να κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι πια έχει φύγει από αυτό ο Λουτσέσκου, που είναι μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τη δική του νοοτροπία. Δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια, στα χρόνια του στον ΠΑΟΚ, δεν αναφέρομαι στα χρόνια του στην Ξάνθη, ο Λουτσέσκου ήταν κάποιος που κυνηγούσε το πρωτάθλημα και έβλεπε μόνο το πρωτάθλημα μπροστά του. Και μάλιστα αυτό πλήρωνε και το κόστος αυτής της επιλογής κάποιες φορές, όταν δεν έδινε πολύ μεγάλη σημασία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σήμερα δεν ακούσε έναν προπονητή που έχει αυτή την αιμονή. Ή θα το πω διαφορετικά, έχει υπομονή, δηλαδή μιλάει για το επόμενο πρωτάθλημα διαρκώς τον τελευταίο καιρό και λέει ότι τους καρπούς της δουλειάς που γίνεται τώρα ο ΠΑΟΚ στην πραγματικότητα με όρους αποτελεσμάτων θα τους δρέψει την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Άρα δεν νομίζω ότι θα φύγει από αυτό τώρα ο Λουτσέσκου. Το λέω εντελώς υποθετικά και δίχως να τον γνωρίζω για να βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά λέω ότι ακόμη και αν κάποιος τώρα πήγαινε και του έλεγε, επειδή είχαμε έναν χορηγό που αποφάσισε να κάνει δώρο δύο ακριβές μεταγραφές, ποιους να πάρουμε τώρα για να πάρουμε τον τίτλο, θα έλεγε να πάρουμε έτοιμους παίκτες, γιατί αυτή είναι η ροπή του, θέλει να δουλεύει με έτοιμους παίκτες, αλλά δεν θα έβγαινε από το πλάνο που έχει μπει. Δηλαδή εμένα μου δίνει την εντύπωση ενός προπονητή που το έχει πιστέψει αυτό που κάνει, αυτό το πλάνο που λειτουργεί από το περασμένο καλοκαίρι, με τα σωστά του και τα λάθη και του ίδιου και του πλάνου, δηλαδή το πώς υλοποιήθηκε μέχρι εδώ.
Και λέω και πάλι, μου δίνει την εντύπωση κάποιου που έχει ψηθεί να το υπηρετήσει αυτό το πλάνο, επειδή βλέπει ότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να αφήσει πίσω μια ομάδα για την οποία θα μιλάει για χρόνια ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και από τη γωνία που εγώ βλέπω τα πράγματα, αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το να καταφέρει, ας πούμε, να πάρει τη δεύτερη θέση στο φετινό πρωτάθλημα. Η φήμη που θα αφήσει πίσω ως ο δημιουργός μιας νεανικής ομάδας, που βασίζεται και σε παιδιά που είχε ο ΠΑΟΚ στις υποδομές του, αλλά και σε νεαρής ηλικίας ποδοσφαιριστές που τους ανίχνευσε, τους βρήκε, τους αναγνώρισε, τους απέκτησε, είναι κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή αφήνεις πίσω μια ομάδα η οποία μπορεί να ζει μια τριετία, στον παλιό καιρό θα λέγαμε μια πενταετία, αλλά τώρα πια οι ομάδες δεν ζουν περισσότερο, γιατί στο μεταξύ πολλούνται τόσοι ποδοσφαιριστές που αποδομούνται πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι μια επικρατούσα κατάσταση σε όλη την Ευρώπη, για να μην πω σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Κινείται πιο γρήγορα η αγορά. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ως όραμα για έναν προπονητή, ειδικά έναν προπονητή που δεν είναι στο πρώτο στάδιο της καριέρας του, είναι σε προχωρημένο στάδιο της καριέρας του, ο Λουτσέσκου. Και νομίζω ότι αυτό για εκείνον είναι είναι κινητήριος δύναμη. Βέβαια, μόνος του δεν μπορεί να το κάνει. Αν το περιβάλλον δεν τον υποστηρίζει, είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί συζητάμε για έναν άνθρωπο, είναι πολύ φυσιολογικό να κάποια στιγμή να απογοητευτεί ή να νοιαστεί να προστατεύσει περισσότερο το όνομά του. Εγώ το έλεγα. Νομίζω τον υποστηρίζει όμως, Βασίλη. Έχει φανεί αυτό από το σχολείο. Ναι, συμφωνώ. Αν συζητήσουμε για το στενό περιβάλλον, δηλαδή για την ΠΑΕ, ναι. Είναι αυτό. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Και μάλιστα το κάνει και προς τα έξω, όχι μόνο εσωτερικά. Σωστά. Δηλαδή όταν συζητά μαζί του. Σωστά. Το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, για να μην πω ότι καμιά φορά είναι και σημαντικότερο, γιατί οι εντυπώσεις κάνουν επικοινωνία και όχι η πραγματικότητα. Άρα και στις εντυπώσεις ο ΠΑΟΚ έχει δημοσίως στηρίξει όλο αυτό το σχέδιο και τον Λουτσέσκου ως τον project manager αυτού του σχεδίου, αλλά και εσωτερικά από όσο έχω καταλάβει. Και βλέπεις έναν προπονητή που είναι ακόμη και μετά από στιγμές δοκιμασίας, το λέω αυτό γιατί τον παρατηρούσα μετά από την ΙΤΑ από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έναν άνθρωπο που νιώθει ότι γύρω του, πάντα όταν αναφέρομαι στο γύρω του, αναφέρομαι στο κλειστό περιβάλλον του ΠΑΟΚ, νιώθει εμπιστοσύνη. Νιώθει ότι όλοι καταλαβαίνουν πως εκείνος ξέρει που πηγαίνει και ότι είναι ικανός να το πάει παρακάτω όλο αυτό που εξελίσσεται από το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά και μέσα στην εβδομάδα που δεν έχουμε και αγωνιστική δράση και να μείνουμε λίγο παραπάνω και στα του Άρη και στο όλο θέμα και με το Μαντσίνι που έχει δημιουργηθεί. Φυσικά και σε αυτό που είδαμε στο ντέρμπι χθες, Βασίλη, και το μετέφερες, το είδαμε μέσα από την Κοσμοτέ TV, το Ολυμπιακός ΑΕΚ, ένα ντέρμπι που ήταν πολύ διαφορετικό και είναι από αυτά που λες πώς είναι δυνατόν να ήρθε 0-0 αυτό το ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς. Και όμως ήρθε όμως παρά αυτά. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις λίγο έτσι πριν κλείσουμε από αυτό το παιχνίδι, σαν ένα μικρό σχόλιο. Αυτό που θέλω να πω είναι γενικώς ότι τον τελευταίο καιρό, πηγαίνοντας σε γήπεδα που είναι sold out, το λέω αυτό γιατί εγώ εχθές ήμουν στην Λεωφόρο για να δω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, που επίσης ήταν ένα γήπεδο γεμάτο. Το ίδιο έγινε στο Καραϊσκάκι λίγη ώρα αργότερα. Γενικώς έχουμε δει στη διάρκεια αυτού του πρώτου γύρου, είδαμε πολλές φορές την εικόνα γεμάτου γήπεδου και σε διαφορετικά γήπεδα, γιατί αν γέμιζε ένα ή γέμιζαν δύο, δεν θα είχε και μεγάλη σημασία να το δει κανείς συνολικά. Εδώ αυτό που συμβαίνει τουλάχιστον με τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος είναι ότι ο κόσμος στη μετά-COVID εποχή πηγαίνει με διάθεση. Το επίπεδο του θεάματος, συγκριτικά με τις προσδοκίες που μπορεί να είχα πρωτού αρχίσει το πρωτάθλημα, θα πω ότι είναι αρκετά καλό. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε δει μια έτοιμη ομάδα που είναι ο Παναθηναϊκός. Είδαμε μια ομάδα η οποία δεν ξεκίνησε καλά, αλλά έχει δημιουργήσει δυναμική, που είναι ο Ολυμπιακός. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να παίζει ποδόσφαιρο στην διάρκεια των τελευταίων 6-7 αγώνων, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το αφήνω στην άκρη αυτό. Εγώ εξέλιξη στο αγωνιστικό μοντέλο του ΠΑΟΚ βλέπω. Το ίδιο θα πω για την ΑΕΚ, που ξεκίνησε περίεργα και με αμφισβήτηση από την δεύτερη κιόλας αγωνιστική, και σήμερα έχει φτάσει να αποδίδει ήδη το ποδόσφαιρο με τις αρχές που θέλει ο καινούριος προπονητής. Και το ίδιο θα πω και για τον Άρη των τελευταίων αγωνιστικών, ότι όσο μετά από το τέταρτο, πέμπτο παιχνίδι του Άλαν Πάρδιου και μετά, αρχίζουμε να βλέπουμε πράγματα και να βλέπουμε εξέλιξη και βελτίωση στον τρόπο που λειτουργούν. Χθες πράγματι ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή με όρους ευρωπαϊκούς, ο ρυθμός που είχε
ήταν αποδεκτός. Δεν λέω ότι ήταν το καλύτερο ευρωπαϊκό ντέρμπι σεζόν. Λέω όμως ότι ήταν ένα παιχνίδι αυτού του ρυθμού. Και ναι, πράγματι, κανείς ακούει ότι ήρθε 0-0 και λέει ένα τζούφιο μάτς. Δεν ήταν ένα τζούφιο μάτς και ήταν και ένα πραγματικό μπραντεφέρ που λέω ότι, πώς να το πω σωστά, ανταποκρίθηκε στο επίπεδο που είναι σήμερα και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν μια πιο έτοιμη ομάδα, που είναι φυσιολογικό γιατί δουλεύει πιο πολύ καιρό με έναν προπονητή. Ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που χρειάστηκε χρόνο, που δοκιμάστηκε στο πρώτο ημίχρονο και που στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον τρόπο να αρχίσει να βάζει και εκείνος δύναμη στον Μπραντεφέρ και να πηγαίνει να λυγίσει το παιχνίδι για να το πάρει στην πλευρά του. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι αυτό. Ωραία, ωραία, Βασίλη. Έγινε, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.